Θα καλησπερίσω όμως κατευθείαν και τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Διαμαντή Κοφτερίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο που σχετίζεται με την προηγούμενη σύνδεση. Υπάρχει αυτή η απορία από πολλούς. Είναι πράγματι τόσο έντονα τα επιδημιολογικά στοιχεία που επιβαρύνουν το Ηράκλειο για να μπούμε στη λογική αυτών των έκτακτων μέτρων? Γιατί αυτό που ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Αρκουμανέα και το παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ, λέει ότι ένας μεγάλος αριθμός τουριστών που επέστρεψε από το Ηράκλειο στην πατρίδα του νόσησε εκεί και δήλωσε ότι το πρόσφατο ταξίδι ήταν στο Ηράκλειο. Είναι αυτό αρκετό για να πάμε σε τόσο αυστηρά μέτρα? Πράγματι, τα μέτρα που πάρθηκαν είναι, σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, είναι λίγο πιο αυστηρά. Αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι τα μέτρα είναι πάντα προς όφελος της κοινωνίας. Και αν θυμηθείτε, όταν ξεκίνησε η πανδημία, με το πρώτο lockdown που κάναμε στην χώρα, ήμασταν η χώρα που είχε τις καλύτερες επιδόσεις. Άρα λοιπόν, όταν παίρνονται μέτρα, εγώ κατανοώ την ανάγκη της οικονομίας και κατανοώ και πολλά άλλα πράγματα και πολλά άλλα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά σαν γιατρός αυτό που θα ήθελα είναι να έχουμε μηδενική, αν είναι δυνατόν, που δεν υπάρχει βέβαια, μηδενική μετάδοση της νόσου. Σε αυτά τα πλαίσια μέσα λοιπόν, τα μέτρα είναι για μας τους υγειονομικούς, κατά τη γνώμη μου, καλοδεχούμενα. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή αυτά τα μέτρα, κύριε καθηγητά, έχουν εφαρμοστεί ήδη για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, άρα έχουμε ένα αριθμητικό δεδομένο για να δούμε αν έχουν αποδώσει. Με βάση τη δική σας εμπειρία και την ενημέρωση που έχετε, στα Χανιά έχει υπάρξει αυτή η λεγόμενη κάμψη της επιδημιολογικής καμπύλης που βρίσκονται σχεδόν στην 19η ημέρα εφαρμογής των ίδιων μέτρων που ισχύουν από σήμερα και στο Ηράκλειο? Η ερώτηση ίσως θα έπρεπε να απαντηθεί με διαφορετικά. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να μην αυξηθούν τα κρούσματα. Mm-hmm. Αυτό είναι η ανάγκη της παρούσης στιγμής. Και για να μην αυξηθούν τα κρούσματα, πρέπει τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε να είναι προς την κατεύθυνση του περιορισμού του νοσήματος. Και πάλι θα πω ότι κατανοώ τις ανάγκες της κοινωνίας, κατανοώ πολλά πράγματα. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία όμως για μας είναι να έχουμε την ευχέρεια σαν νοσοκομεία μάλλον στην Κρήτη, να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να μην χρειαστεί να ζήσουμε εικόνες οποίες δεν θα μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε σε μια φάση που όλη η χώρα αυτή τη στιγμή καταγράφει κρούσματα τα οποία είναι αρκετά αυξημένα σε αριθμό. Υπάρχει κάποια στιγμή και ο φόβος μήπως αυτά αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και είμαστε σε φάση επιδημίας που και μάλιστα ανοίγουν κοντά και τα σχολεία. Έτσι. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν και άλλο ενδεχόμενα τα συστήματα. Και για αυτόν τον λόγο σας λέω και πάλι, επειδή για μένα σαν γιατρό εκείνο που θα ήθελα είναι μηδέν κρούσματα, μηδέν μετάδοση, τα μέτρα είναι καλοδεχούμενα. Και το να φοράμε τη μάσκα όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας δεν νομίζω ότι είναι και τόσο τραγικό. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνιμο, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν ακόμα και οι πιο δύσπιστοι, ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για να θωρακίσουμε τον τόπο μας και τους πολίτες του, Έλληνες ή ξένους, έτσι ώστε να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα όσον αφορά την Κρήτη, βλέπουμε, και αυτό είναι θετικό κύριε καθηγητά, ότι σε επίπεδο Κρήτης δεν υπάρχει μια επιβάρυνση στις μονάδες εντατικής θεραπείας ή στις κλινικές COVID. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα κρούσματα που ναι μεν έχουν αυξηθεί στο νησί είναι νεαρής ηλικίας, άρα το επιδημιολογικό φορτίο είναι πιο διαχειρίσιμο. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος πλέον, το νόσημα έχει γίνει γνωστό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νεαρότεροι συνήθως, γιατί το νόσημα πολλές φορές έχουμε και σε νεαρούς ανθρώπους σοβαρή νόσηση, το νόσημα όμως συνήθως εκεί διαδράμει σχεδόν με λίγα συμπτώματα ή και ασυμπτωματική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή εμείς δεν βλέπουμε στα νοσοκομεία πολύ μεγάλο φορτίο, αλλά ενδεχόμενα όσο αυξάνει στην κοινότητα σε νεαρότερες ηλικίες η νόσος, σίγουρα θα μεταδοθεί και στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Μάλιστα. Οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν μέσα στην κοινωνία θα περάσουν μετά, θα πάνε στο σπίτι τους και μέσα στο σπίτι τους θα τη μεταδώσουν και σε άλλους, τους συγγενείς τους, τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερη σίγουρα επιβάρυνση.
πράγματι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι όπως τα περιγράφεται, είναι σχετικά διαχειρίσιμη κατάσταση. Είναι πολύ καλά διαχειρίσιμη κατάσταση, όχι σχετικά. Το είναι μεγάλο στοίχημα που φαίνεται να το κερδίσαμε, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω μέχρι και το τέλος της σεζόν, είναι από την 1η Ιουλίου. Όλοι περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, με δεδομένο ότι άνοιγαν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και ερχόταν αυτή η εισρωή των τουριστών από το εξωτερικό. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, το αναφέρατε πριν από λίγο, το είδαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και θα ήθελα εδώ, κυρία καθηγητά, να λειτουργήσετε λίγο συμβουλευτικά, γιατί και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, αλλά κυρίως για τους μαθητές και τους πιο μικρούς μαθητές, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα που είναι εξαιρετικά δύσκολη να λειτουργήσει με τη λογική της πειθαρχίας σε μαθητές που είναι κάτω των 8 ετών, ας πούμε. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να πιστούν τα παιδιά μέσα από παιχνίδι, μέσα από τους δασκάλους τους, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Δεν επιβάλλεται βέβαια στις μικρές ηλικίες, δεν μπορούν να γίνουν αστυνομικά τα μέτρα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι να προσπαθήσουμε στις οικογένειες μέσα να πείσουμε τα παιδιά μας. Βλέπουν τα παιδιά τους γονείς που φοράνε τις μάσκες και θα το θεωρήσουν και σαν παιχνίδι να φοράνε και αυτά. Και μέσα στο σχολείο οι δάσκαλοι θα λάβουν αυτόν τον ρόλο να πείσουν τα παιδιά ότι η μάσκα χρειάζεται. Τώρα, αυτό είναι ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο εγχείρημα. Σίγουρα δεν είναι τα πράγματα πολύ εύκολα. Εκείνο που επίσης είναι όμως παρήγορο είναι ότι οι μικρές ηλικίες νοσούν λίγο ή και κυρίως χωρίς πολλά προβλήματα, ασυμπτωματικά. Ξέρετε, ένα θέμα, με λίγα συμπτώματα. Ένα θέμα που προβληματίζει τους γονείς αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα είναι ότι με το άνοιγμα των σχολείων και όσο μπαίνουμε προς τη χειμερινή περίοδο εμφανίζονται και οι εποχιακές ιώσεις. Αυτή την περίοδο όμως, την περίοδο της πανδημίας, όταν τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων μοιάζουν με τον κορονοϊό, ακόμα και μια απλή ίωση θα μπορούσε να προκαλέσει έστω και για ένα 24ωρο μια αναστάτωση σε μια σχολική αίθουσα. Δηλαδή, αν ένα παιδί πάει με λίγα δέκατα ή με βήχα, θα πρέπει αυτή η τάξη να τίθεται σε καραντίνα για ένα 24ωρο έως ότου πάρουμε το αποτέλεσμα. Και τι θα γίνει όταν οι ιώσεις χτυπούν πιο μαζικά τους μαθητές, κάτι που είναι και αναμενόμενο με βάση τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Έχετε δίκιο. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο το μείγμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και μετά. Έχουμε και την εποχική γρίπη που πλησιάζει. Εκεί τα πράγματα πραγματικά θα μας δυσκολέψουν πάρα πολύ. Μεγάλο ρόλο θα παίξει πώς ο καθένας θα αντιμετωπίσει τον εαυτό του και τι θα κάνει. Θα ήθελα να πω εδώ ότι η αυτοεκτίμηση, η καθημερινή δηλαδή, αυτοεκτίμηση, αν δεν αισθάνομαι καλά να μην πάω στη δουλειά μου, αν δεν αισθάνεται καλά το παιδί να μην το στείλω στο σχολείο, έχει μεγάλη σημασία. Οπότε, αν αυτό το ήπιο νόσημα του το Ιωγενές περάσει μέσα σε 1-2 ημέρες, είναι ευχής έργο για να ξαναπάει το παιδί στο σχολείο. Μάλιστα. Να εμβολιαστούμε για την γρίπη. Μου δίνεται μια ευκαιρία να πω ότι η προσωπική άποψη, δεν είναι άποψη αυτή του κράτους, αλλά είναι η προσωπική άποψη, θα έπρεπε να εμβολιαστούν όλοι φέτος για την γρίπη. Ακόμη και αυτοί που δεν ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτό θα διευκολύνει, γιατί το μείγμα γρίπης και κορονοϊού θα είναι εκρηκτικό. Θα γεμίσουν τα νοσοκομεία από ανθρώπους που θα ψάχνουν γιατρό να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματά τους. Και πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο πάντα να το διαχωρίσεις κλινικά. Θα χρειαστούν πολλά τεστ, θα χρειαστεί πάρα πολύ αναμονή και πολύ στρες από τους ανθρώπους, οι οποίοι θα πιστεύουν ότι έχουν το ένα ή το άλλο νόσημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Πάντοτε η συμβολή σας είναι πολύτιμη, ειδικά σε αυτήν την περίοδο που όλοι ψάχνουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη σας εύχομαι.